περισσότεροι από 140 ηλικιωμένοι από το Σύλλογο Ηλικιωμένων της Κυπριακής Κοινότητας Βορείων Προαστίων είχαν την ευκαιρία να τιμήσουν και να γιορτάσουν μαζί τη γιορτή του πατέρα. Οι ηλικιωμένοι όλοι σαν μια μεγάλη οικογένεια είχαν την ευκαιρία να χορέψουν και να απολαύσουν τα πλούσια εδέσματα που είχαν ετοιμάσει ιδιαίτερα για αυτή την ημέρα οι ακούραστοι εθελοντές του Συλλόγου. Ο πρόεδρος των ηλικιωμένων, κύριος Γιώργος Αντωνίου, μεταξύ άλλων μας ενημέρωσε ότι περισσότεροι από 140 ηλικιωμένοι του Συλλόγου συγκεντρώνονται κάθε Πέμπτη και διασκεδάζουν, περνούν ευχάριστες ώρες. Ευχαριστούμε, Πλάτωνα. Πρώτα απ' όλα, σε καλωσορίζουμε στο κλαμπ μας. Είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα κλαμπ εδώ της κοινότητας. Παίρνουμε πολύ ωραία. Κάθε Πέμπτη έχουμε 140 μέλη, 150. Μαζευόμαστε κάθε Πέμπτη εδώ, το διασκεδάζουμε, διοργανώνουμε κορμές και παίρνουμε πολύ ωραία. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Κοινότητας Βορείων Προαστίων, κύριος Ιωάννης Χρήστου, ο οποίος και εκείνος με τη σειρά του ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και συνεχάρει όλους τους παρευρισκόμενους που είναι σαν μια οικογένεια. Είναι σημαντικό, τόνισε ο κύριος Χρήστου, να κρατηθεί έτσι ενεργός ο Σύλλογος και για μας, ως επόμενη γενιά, χαιρόμαστε που είσαστε έτσι ενωμένοι. Είναι σημαντικό οι ομίλοι όλοι να δουλεύουν μαζί για να δυναμώσουμε την κοινότητα όσο μπορούμε και να καλυφθούμε και στο μέλλον πιο δυνατοί. Σας συγχαίρω όλους που είσαστε όλοι ενωμένοι εδώ και είστε σαν μια οικογένεια. Γι' αυτό προσπαθήστε να το κρατήσετε αυτό. Είναι σημαντικό και για μας ως η επόμενη γενιά να σας βλέπουμε ότι είστε ενωμένοι και να δουλεύουμε και εμείς πιο σκληρά. Κυρίες και κύριοι, περισσότερα στιγμιότυπα από την εκδήλωση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την ελληνική τηλεοπτική εκπομπή της Δευτέρας στο κανάλι 31 στις 18:00.